Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού. Έτσι, στο επίκεντρο των αρχών έχουν βρεθεί τα καφέ μπαρ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, νωρίς το πρωί της Κυριακής, 2 Αυγούστου, αστυνομική δύναμη βρέθηκε σε καφέ μπαρ της πόλης για να πραγματοποιήσει έλεγχο. Βάσει της απόφασης που εξέδωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, από την Δευτέρα, 3 Οκτώου έως την Κυριακή, 9 Οκτώου, υπάρχει απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα. Γύρω στις 3 ώρα εμφανίστηκαν δύο αστυνομικοί μέσα στο κλαμπ. Ξαφνικά είδαμε όλους τους υπαλλήλους να φοράνε μάσκα. Μετά σταμάτησε η μουσική και σιγά σιγά έφευγε ο κόσμος και συνωστισμός υπήρχε. Α, και μετά τι ακριβώς ακολούθησε? Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο χώρο, δεν προέβησαν σε κάποια σύσταση. Λογικά περίμεναν να φύγει σιγά σιγά ο κόσμος. Μάλιστα. Αυτό περίπου κατά τι ώρα έγινε? Γύρω στις 3. 3:30 κάπου εκεί. Κοιτάξτε, εμείς εκείνη την ώρα πίναμε το ποτό μας κανονικά και σε κάποια φάση ήρθε η αστυνομία. Δεν καταλάβαμε ακριβώς τι κάνανε και τα λοιπά. Απλώς σταματήσανε τη μουσική, μειώσανε... Ο κόσμος μειώθηκε πάρα πολύ, όλοι φεύγανε. Και ανάψανε τα φώτα, γενικά ήταν λες και ουσιαστικά το σταμάτησαν το μαγαζί από το να λειτουργεί. Εντάξει, αυτά τα μαγαζιά έτσι δουλεύουνε. Δεν έχει πολλά... σκαμπό για να κάτσεις και περισσότεροι ερχόμαστε για να χορέψουμε. Γνωρίζετε μετά τι άλλο έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας? Παρέμειναν εκεί οι αστυνομικοί? Την ώρα που φύγαμε εμείς, ναι, ήταν ακόμη οι αστυνομικοί εκεί και κόβανε βόλτες. Χαμήλωσε η μουσική τελείως. Άρχισε να αδειάζει. Λόγω αυτής της κατάστασης που χαμήλωσε η μουσική.